του Φεβρουαρίου, 20 Φεβρουαρίου, ήταν μια θέση επί της οποίας είχαμε όλοι συμφωνήσει. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας υπήρχαν δύο ειδών ευελιξίες, όπως είχαμε πει. Το πρώτο ήταν ότι θα επιτρέψουμε στους θεσμούς να κοιτάξουν πολύ σοβαρά την παρούσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και αν αυτό είναι δυνατόν ή αναγκαίο να προσαρμόσουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και τους στόχους, λαμβάνοντας, επαναλαμβάνω, σοβαρά το γεγονός ότι η οικονομία στην Ελλάδα είπα να χωρεί. Δεύτερον, είπαν ότι θα πρέπει να αντικαταστήσουμε, να μπορούμε να αντικαταστήσουμε μέτρα, νέες απαιτήσεις, ανανεώσεις, οι οποίες είχαν ζητηθεί, οι στοιχεία τα οποία είχαν παρουσιάσει οι Έλληνες, αφού τα αποτιμήσουν οι θεσμοί, να υπάρξει και μια δυνατότητα να αποδεχθούμε εναλλακτικές λύσεις ή εναλλακτικές προτάσεις. Οι θεσμοί έκαναν χρήση αυτών των δύο δυνατοτήτων και τις εκμένες ευελιξίες τις οποίες τους δώσαμε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τις ελληνικές αρχές. Αλλά εδώ και τώρα η πρόοδος η οποία έχει γίνει είναι πολύ μικρή. Πολύ λίγα νέα μέτρα έχουν εμφανιστεί τα οποία να μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι σοβαρά και μπορεί να μπουν σε μια νέα συζήτηση, σε ένα νέο πλαίσιο. Οπότε οι συζητήσεις της τελευταίας εβδομάδας ή εβδομάδων δεν προχώρησαν, δεν προωθήθηκαν επαρκώς. Σήμερα στείλαμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς τις ελληνικές αρχές και είπαμε, είναι δικό σας θέμα να υποβάλλετε συμπληρωματικές προτάσεις τις επόμενες μέρες. Εσείς πρέπει να κινηθείτε σε συνεργασία με τους θεσμούς με πλήρη και αγαστή συμφωνία με το τι είπαμε στις 20 Φεβρουαρίου. Εδώ και τώρα είναι ακόμα δυνατόν να υπάρξει μια συμφωνία, είναι δυνατόν να επιμηκυνθεί το ισχύον πρόγραμμα πέραν της 30 Ιουνίου. Αλλά η μπάλα είναι στο τερέν των Ελλήνων αυτή τη στιγμή σαφέστατα. Αισθανόμαστε ότι μια συμφωνία η οποία θα κλειστεί πρέπει να είναι αξιόπιστη. Πρέπει να είναι αξιόπιστη, δηλαδή να υπάρχει μια βιώσιμη λύση και δυνατότητα ανάκαμψης της Ελλάδος. Πρέπει να είναι αξιόπιστη όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη και, και το νόμισμα. Εάν είναι μια τέτοια συμφωνία υπάρξει τις επόμενες μέρες, αν εμφανιστεί και υποβληθεί στο Eurogroup, εάν φτάσει σε εμάς, τότε θα βασιστούμε βάσει αυτού του στοιχείου της αξιοπιστίας για την Ευρωζώνη στο σύνολό της και για την Ελλάδα. Και τέλος, θέλω να επαναλάβω, το έχω πει πολλαπλώς, η κλεψίδρα αδειάζει, έχουμε μέχρι το τέλος του μηνός, πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρό, υπάρχουν και κοινοβούλια τα οποία θα πρέπει να ακουστούν, έχουμε ελάχιστο χρόνο. Γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν δύσκολη η συνάντηση σήμερα. Είχα υπογραμμίσει επίσης εκ των προτέρων ότι θα έπρεπε να είναι χρήσιμη και να μας βοηθήσει να κάνουμε πρόοδο, να προσεγγίσουμε προς μία λύση. Το ήλπιζα αυτό. Δεν ήμουν βέβαια σίγουρος ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον προσδιορισμό. Σίγουρα συζητήσαμε με την ελληνική κυβέρνηση με έναν και μοναδικό στόχο, δηλαδή να υπάρξει σταθερότητα και ευημερία στην χώρα αυτή και ικανή να παράξει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, κάτι το οποίο έχουν ανάγκη οι πολίτες της. Αυτό όμως περνά επίσης από τον σεβασμό από πλευράς της Ελλάδας των δεσμεύσεών της και από το γεγονός ότι η χώρα θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και προσιλωμένη μέσα στην ζώνη του ευρώ. Το έχω πει και το ξαναλέω, είναι προς το συμφέρον όλων να, και αυτό ουσιαστικά συνιστά και την δύναμη αυτού του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, να διατηρήσουμε λοιπόν αυτήν την ακεραιότητα και το μη αναστρέψιμο των 19. Έχουμε ήδη κάνει πρόοδο τις τελευταίες εβδομάδες, ιδιαίτερα μετά από την Σύνοδο Κορυφής στην Ρήγα. Οι θεσμοί έχουν κάνει την δουλειά τους. Όμως χρειάζεται να υπογραμμίσουμε και να δηλώσουμε ότι εδώ και δύο εβδομάδες βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, αν θέλετε, αποκλεισμού, γιατί πραγματικά ήδη έχουν γίνει προτάσεις από τους θεσμούς προς την Ελλάδα, οι οποίες ήταν εύλογες. Δεν χρειάζεται να γίνει λόγος ούτε για θυσίες, ούτε για υπερβολικές περικοπές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και το πρωτογενές πλεόνασμα. Όμως, περιμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, ούτε έχουν διατυπωθεί ακόμα τις προτάσεις. Άρα, λοιπόν, η μπάλα βρίσκεται και παραμένει στην ελληνική πλευρά. Άρα, λοιπόν,
καταγράψαμε αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη και ανησυχητική κατάσταση. Όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι οι προθεσμίες. 30 Ιουνίου είναι δηλαδή το τέλος του προγράμματος αυτού και ταυτόχρονα επίκειται και η καταβολή της δόσης προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα λοιπόν μας μένει λίγος χρόνος για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Θα ήταν βεβαίως προτιμητέο να έχουν ληφθεί αυτές οι αποφάσεις σήμερα ή τουλάχιστον να είχαμε κάνει επαρκή πρόοδο. Δεν ήταν όμως αυτό εφικτό. Άρα λοιπόν από τούδε και στο εξής, αυτή τη στιγμή προσεγγίζουμε προς το τέλος. Σε ό,τι αφορά την Κομισιόν, κάνει έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση να επανέλθει σοβαρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δεσμευτεί δημιουργικά προκειμένου να αποδεχθεί να κάνει εύλογους συμβιβασμούς, ούτως ώστε να αποφευχθεί μια καταστροφική έκβαση. Εδώ συνυπογράφω το μήνυμα που έδωσε ο Γερούν. Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει. Σε ό,τι αφορά την Κομισιόν, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο πρόεδρος, ο κύριος Γιούνκερ, καθώς επίσης και εγώ και όλη η ομάδα, είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε νύχθη μερών προκειμένου να φτάσουμε σε αυτήν την συμφωνία με την Ελλάδα για την οποία υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Θεωρώ ότι ακόμα αυτό είναι εφικτό και επίσης ότι είναι και απόλυτα αναγκαίο. Γνωρίζω βεβαίως ότι είναι δύσκολο. Υπάρχει λίγος χρόνος και τώρα πρέπει να αναλάβουμε δράση και να πάρουμε αποφάσεις. Θα ήθελα επίσης να πω δύο λόγια σε ό,τι αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ελλάδα και βεβαίως θα δεχθώ ερωτήσεις στη Χινέσια σε ό,τι αφορά την δήλωση επί του άρθρου 4 και την Ευρωζώνη. Για την Ελλάδα θα ήθελα να θίξω κάποια βασικά σημεία, διότι γενικά συμφωνώ με την ανάλυση και τα όσα υπόθηκαν από τους δύο προηγούμενους ομιλητές, τον Γερούν και τον Πιέρ. Περιμένουμε. Είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής. Οι θεσμοί έχουν διατυπώσει πολύ λογικές προτάσεις, οι οποίες είναι σαφείς σε σχέση με τα όσα έχουν εξεταστεί μέχρι στιγμής και κατά το παρελθόν και περιμένουμε. Οι προτάσεις λοιπόν επί των οποίων προσπαθήσαμε οι τρεις θεσμοί να δουλέψουμε συλλογικά μαζί είναι σαφέστατα μία δέσμη προτάσεων που είναι πολύ λιγότερο απαιτητικές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές καθώς επίσης και τα δημοσιονομικά σε σχέση με τα προηγούμενα και περιμένουμε. Και για να επανέλθω στα αγγλικά, δεν μπορεί στη συνέχεια να περιμένουμε να βγει καπνός. Θα πρέπει να υπάρχουν απτές συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες ενδεχομένως να αντικαθιστούν αυτές που έχουν ήδη τεθεί στο τραπέζι. Από τη δική μας την οπτική θα πρέπει να είναι αξιόπιστες, διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δανείζει χρήματα που έρχονται από 188 χώρες και είμαστε υπόλογοι απέναντι σε αυτές. Από τις πλέον φτωχές μέχρι τις πλέον πλούσιες. Και δεύτερον, στις συζητήσεις πάντα είμαστε ευέλικτοι. Σε κάθε αξιολόγηση που έχουμε κάνει στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια, πάντα επιδείξαμε ευελιξία. Δεν έχει υπάρξει όμως ακριβώς το ίδιο, θα έλεγα, σε σχέση με αυτό που θα περίμενε κανείς σε επίπεδο αξιολόγησης. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να απαντώνται 4 βασικές αρχές. Πρώτον, θα πρέπει να υπάρχει βιωσιμότητα του χρέους. Δεύτερον, θα πρέπει να μπορούν αυτά τα μέτρα να υλοποιηθούν. Τρίτον, χρηματοδότηση του προγράμματος. Και τέταρτον, ευελιξία από πλευράς θεσμών, αποδεχόμενη μέτρα υποκατάστασης των μέτρων που έχουν προταθεί. Σαφέστατα όμως, όσο πιο μικρή προσαρμογή, τόσο περισσότερη χρηματοδότηση. Τα πάντα έχουν να κάνουν με δούνε και λαβή. Περιμένουμε και ελπίζουμε ότι τις επόμενες μέρες θα τις χρησιμοποιήσουν οι ελληνικές αρχές, ούτως ώστε να επανέλθουν με μέτρα απτά και υλοποιήσιμα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καθορίσουμε αν αυτά τα 4 βασικά κριτήρια, ούτως ώστε τα προγράμματα να είναι αξιόπιστα και εμείς υπόλογοι στη διεθνή κοινότητα, να πληρούνται.
όπως εκτιμά και όπως είπε και ο Πιέρ, οι ομάδες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αντίστοιχα είναι διαθέσιμοι νύχτα και ημέρα, έχουν παραμείνει επί εβδομάδες στις Βρυξέλλες περιμένοντας και είναι έτοιμες να επανέλθουν. Λοιπόν, συνοψίζοντας, μέχρι αυτή την ώρα έχουμε ακούσει τους κυρίους Dijsselbloem, Moscovici, την Christine Lagarde, οι οποίοι έδωσαν συνέντευξη τύπου, γνωστοποιώντας το τι ακριβώς διεμήφθηκε, ποιες ήταν οι αποφάσεις και το τι αναμένουμε από εδώ και πέρα. Νωρίτερα, ο Donald Tusk είχε μιλήσει, είχε ανακοινώσει την έκτακτη σύνοδο κορυφής τη Δευτέρα. Θα επιστρέψουμε στο Λουξεμβούργο σε λίγη ώρα από τώρα. Περιμένουμε και τον Έλληνα Υπουργό των Οικονομικών, τον Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος θα δώσει συνέντευξη τύπου. Όταν θα εμφανιστεί, όταν θα ξεκινήσει η συνέντευξη, θα συνδεθούμε και πάλι με το Eurogroup. Να πάμε τώρα στην Πετρούπολη. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Παντελάκης μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα από την Αγία Πετρούπολη. Φαντάζομαι ότι έχουμε κάποιες πρώτες αντιδράσεις, έχουμε κάποια πρώτα σχόλια από την πλευρά της αντιπροσωπείας, από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού στα όσα έγιναν γνωστά από το Λουξεμβούργο. Καταρχάς, σε σχέση με το απόψινό Eurogroup, ούτως ή άλλως η ελληνική πλευρά δεν είχε βάλει ψηλά τον πύχη και δεν ανέμενε ότι θα έβγαινε λευκός καπνός.